μένουμε σπίτι δεν σημαίνει να μην ξέρεις τι έρχεται την επόμενη μέρα. Έχει η ενημέρωση είναι ζήτημα δημοκρατίας. Ακούμε κάθε μέρα πόσα κρούσματα έχουν άλλες χώρες. Δεν ακούμε όμως τι κάνουν για τους πολίτες τους άλλες χώρες. Τι χρήματα δίνουν. Τι ασφάλεια παρέχουν. Προϋπολογισμοί ολόκληροι αναδομούνται εκ βάθρων. Γιγάντια οικονομικά πακέτα τίθενται σε ισχύ. Μέτρα που ξεπερνούν το 20% του ΑΕΠ τονώνουν την οικονομία. Η Ελλάδα είναι η προτελευταία στα οικονομικά μέτρα για τον κορονοϊό. Και η αβεβαιότητα της επόμενης ημέρας πλήττει πάλι εμάς. Μένουμε σπίτι. Όταν όμως έρθει η ώρα για να βγούμε έξω, θα έχουμε δουλειές να πάμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει ένα ολοκληρωμένο εμπροσθοβαρές οικονομικό πρόγραμμα για την επόμενη μέρα της Ελλάδας. Μένουμε όρθιοι. Το πρόγραμμα Μένουμε Όρθιοι διορθώνει το μεγάλο λάθος της κυβέρνησης. Την απόφασή της να μην σε δει σαν εργαζόμενο, αλλά σαν μελλοντικό άνεργο. Παίρνεις 800 ευρώ για να γίνεις άνεργος ή δουλεύεις λιγότερες ώρες με το μισό μισθό. Και οι δύο επιλογές οδηγούν σε έναν δρόμο. Απολύσεις, ανεργία, ύφεση, φτωχοποίηση. Ζητάμε τώρα αυτό που έγινε σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός από την Ελλάδα. Η χώρα μας έχει ανάγκη μια γενναία δημόσια παρέμβαση για τους επόμενους 6 μήνες. Πλήρη κάλυψη μισθού από το κράτος. Απόλυτη προστασία πρώτης κατοικίας. Γενικευμένη απαγόρευση απολύσεων. Διατήρηση όλων των συμβάσεων εργασίας. 1,5 δις ειδικό επίδομα αλληλεγγύης σε επισφαλώς εργαζόμενους και μη επιδοτούμενους ενέργους. Επίδομα για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοπασχολούμενους. Πλήρης κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών. Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων για 6 μήνες. Πάγωμα δανειακών οφειλών. Αναστολή τραπεζικών υποχρεώσεων. Παράταση εξόφλησης επιταγών. 3 δις μη επιστρεπτέα ενίσχυση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Έκτακτο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Επίδομα ανεργίας σε όλους τους εποχικά εργαζόμενους. 1 δις για πρόσληψη 4.000 γιατρών νοσηλευτών και στήριξη του ΕΣΥ. Μέτρα προστασίας για όλους τους εργαζόμενους της πρώτης γραμμής. 300 εκατομμύρια ενίσχυση των κτηνοτρόφων και των αγροτών. Αναστολή λογαριασμών ρεύματος και νερού για αγροτική χρήση. Αύξηση 50% σε αναπηρικά επιδόματα και ΚΕΑ. Επιτάχυνση πληρωμών δημοσίων επενδύσεων. 12 δις πρόγραμμα Ηρακλής για ρευστότητα επιχειρήσεων. Τα μέτρα είναι απολύτως κοστολογημένα. Στηρίζονται πρώτα απ' όλα στο υπερόπλο που δεν έχουν Ιταλία, Ισπανία ή Πορτογαλία, αλλά διαθέτουμε εμείς. Το μαξιλάρι των 37 δις που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ στη χώρα. Όλα αυτά τα κάνετε για να χτίσετε, υποτίθεται, ένα μαξιλάρι ασφαλείας, το οποίο όμως φουσκώνει με αέρα που στερεί από τους πνεύμονες της πραγματικής οικονομίας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αστοχία, για τη μεγαλύτερη γκάφα από καταβολής οικονομικής πολιτικής. Τι το θέλαμε το μαξιλάρι των 37 δις? Τα 37 δις είναι μεγάλη παρακαταθήκη. Είναι το εφαλτήριο για να έχουμε αύριο. Η χρηστή διαχείριση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο μας έβγαλε από τα μνημόνια, αλλά φρόντισε να δημιουργήσει συνθήκες ασφάλειας σε περίπτωση κρίσης, για να μην ξανακυλήσουμε ποτέ στα μνημόνια. Δώσαμε μεγάλη μάχη για να βγει η χώρα μας από τα μνημόνια. Είμαστε τελευταίοι που θα θέλαμε να μπει η Ελλάδα στο τέλμα μιας νέας βαθιάς κρίσης. Προτείνουμε το σχέδιο σωτηρίας για να μην πάνε χαμένοι οι κόποι του λαού μας. Μένουμε όρθιοι. Τώρα. Γιατί όταν βγούμε έξω, θέλουμε οι ζωές μας να είναι εκεί.